με στόχο τη διάδοση μηνυμάτων σχετικά με τη σημασία των περιοχών που φωλιάζουν και αναπαράγονται τα μεταναστευτικά πουλιά, των χώρων όπου σταματούν για τροφή και ξεκούραση, των μεταναστευτικών τους διαδρομών και την ανάγκη προστασία τους, γιορτάζεται και φέτος Διεθνώς η Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών. Σε τοπικό επίπεδο, φορές διαχείρισης λίμνης Παμβότητας, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας, διοργάνωσε σήμερα μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα Γιορτή Πουλιών, προστατεύουμε τα μεταναστευτικά πουλιά και τους βιοτόπους τους. Η εκδήλωση ξεκίνησε με ανοιχτή τάξη γιόγκα για παιδιά που επικεντρώθηκε στη στάση πουλιού, ενώ ακολούθησαν παιδικά εργαστήρια, περιβαλλοντικά παιχνίδια, παρατήρηση πουλιών με τηλεσκόπιο και κιάλια. Το μεσημέρι κορυφώθηκε με τη θεατρική παράσταση «Το Μεγάλο Δέντρο» από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γονέων του 8ου Δημοτικού Σχολείου, που επιμελήθηκε το θεατρικό εργαστήρι «Θεατρική Συμπαιγνία». Είναι και αυτό ένα κάδελ, από το παράθυρο βλέπω και τον Πάπα γυρνάει το μεσημέρι από τη δουλειά του για να φάμε. Και όταν φεύγει ξανά, μου λέει το χέρι του για να μου πει «Γεια σου! Γεια σου!». Από το κάδελ της ζωγραφιάς δεν βλέπεις τίποτα. Το πιο όμορφο κάδελ με μία ζωγραφιά μέσα είναι το παράθυρό μας. Μέσα από αυτό θα βλέπεις όλα να κουνιούνται. Αυτό που μου αρέσει πιότερα απ' όλα είναι να κοιτάζω από το παράθυρό μου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, δώσαμε το ραντεβού μας το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου για να γιορτάσουμε την Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών που πραγματοποιείται διεθνώς το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Είναι η περίοδος που ξεκινάει η μετανάστευση των πουλιών. Τα πουλιά πηγαίνουν προς τις νοτιότερα για να ξεχειμονιάσουν, όπως λέμε. Το φαινόμενο έχει μεγάλη διάρκεια. Στην πόλη μας μπορεί να κρατήσει μέχρι και το Δεκέμβριο, ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθούν οι καιρικές συνθήκες. Και είναι ένα μαγικό φαινόμενο. Όπως το λέμε, γιατί αυτή την εποχή τα πουλιά διασχίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα. Βλέπουμε εκατομμύρια πουλιά να κινούνται προς την Αφρική, προς τον Νότο, για να μπορέσουν να ξεχειμονιάσουν. Βέβαια, στο ταξίδι αυτό αντιμετωπίζουν πάρα πολλούς κινδύνους, πάρα πολλές δυσκολίες και γι' αυτό προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, ώστε να μπορέσουμε αποτελεσματικότερα να συμβάλλουμε στην προστασία τους. Σήμερα εδώ είχαμε πάρα πολλές δραστηριότητες, ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ξεκινήσαμε με γιόγκα για παιδιά, μια πολύ ωραία ιστορία για ένα μεγάλο πουλί, για τον αετό, και τα παιδιά μπόρεσαν μέσα από τις κινήσεις να αντιληφθούν και κάποιους από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πουλιά. Είχαμε τις κατασκευές, τα περιβαλλοντικά εργαστήρια, φτιάξαμε τα ίστρες για πουλιά, μάσκες, δαχτυλόκουκλες, ζωγραφική κλπ. Περιβαλλοντικά παιχνίδια με σκοπό την ευαισθητοποίηση και βέβαια η κυρίαρχη δραστηριότητα είναι πάντα η παρατήρηση των πουλιών. Είχαμε το τηλεσκόπιο στραμμένο στη λίμνη, όπου τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να μάθουν να διακρίνουν διάφορα είδη πουλιών και να μάθουν τις διαφορές που έχουν μεταξύ τους. Τώρα η εκδήλωση κορυφώνεται με τη θεατρική παράσταση που έχει τίτλο «Το Μεγάλο Δέντρο», μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση έτσι που ετοιμάστηκε με αγάπη και φροντίδα από τη Θεατρική Συμπαιγνία, σε συνεργασία με το Σύλλογο του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων. Τα παιδιά έτσι με έναν πολύ αισθαντικό τρόπο προσπαθούν να δώσουν αναφορά στη σχέση, στην επαφή ανθρώπου-φύσης και αυτό ακριβώς είναι και το θέμα που διαπραγματεύεται όλη η παράσταση, η επαφή ανθρώπου-φύσης που πρέπει να ξαναβρούμε έτσι ώστε να έχουμε ισορροπία και αποτελεσματικότερη προστασία και στο περιβάλλον αλλά και στα πουλιά.